λαμπρά και εντυπωσιακή είναι, αγαπητοί χριστιανοί, η σημερινή είσοδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Το γεγονός της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου, του νεκρού εκείνου που αναστήθηκε ύστερα από 4 μέρες, προκάλεσε βαθιά εντύπωση στο λαό. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ο Χριστός ανέστησε νεκρούς. Θυμηθείτε την Ανάσταση της θυγατέρας του Ιαΐρου. Θυμηθείτε την Ανάσταση του νεανίσκου της Ναΐν. Η Ανάσταση όμως του Λαζάρου, ύστερα από 4 ημέρες που ήταν νεκρός μέσα στον τάφο, ξεσήκωσε τους Εβραίους, οι οποίοι έτρεξαν να δουν από κοντά αν όντως συνέβη τέτοιο θαύμα, αν όντως αναστήθηκε ο τεταρτέος Λάζαρος. Και όταν διαπιστώνουν οι δυσόμασοι ότι ο τεταρτέος νεκρός, ο Λάζαρος, ήταν αναστημένος, ήταν ζωντανός ανάμεσά τους, τότε ενθουσιασμός μέγας τους κατέλαβε. Πίστευαν όλοι πως αυτός ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, εκείνος που γενεές γενεών περίμενα, ο ελευθερωτής και λυτρωτής τους από την ρωμαϊκή καταδυνάστευση. Γι' αυτό την άλλη ημέρα το μέγα πλήθος που είχαν έλθει για τη γιορτή του Εβραϊκού Πάσχα, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα, βγήκαν στους δρόμους να τον προϋπαντήσουν. Εξέρχονται στους δρόμους με τα βάγια στα χέρια, τους κλάδους δηλαδή των Φινίκων, σύμβολα νίκης και θριάμβου, για να υποδεχθούν τον βασιλέα τους Χριστόν. Άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμα και τα νήπια, σε κατάσταση ενθουσιασμού κραυγάζουν: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Όλοι οι Εβραίοι αλλάζουν στην θέα του Ιησού, παραλυρούν μπροστά στον βασιλιά τους, γονατίζουν στο πέρασμά του και απλώνουν τα ρούχα τους στο έδαφος για να περάσει ο Υιός του Δαβίδ, ο Κυρίαρχος του θανάτου, ο νικοποιός Χριστός. Πίστεψαν ότι αυτός που νίκησε τον θάνατο, που ανέστησε τον τεταρτέο Λάζαρο, αυτός μπορεί να νικήσει και τους Ρωμαίους. Αυτός έχει τη δύναμη να ικανοποιήσει το όραμα του Ισραηλιτικού λαού, να τους ελευθερώσει από την ρωμαϊκή καταδυνάστευση και να στήσει τη βασιλεία του στην Ιερουσαλήμ. Παρόλο που ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα όχι σαν στρατιωτικοπολιτικός Μεσσίας με άρματα και άμαξες πολυτελείς και επιδεικνύοντας τους εχμαλώτους και τα λάφυρά του. Παρόλο που ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα απλά και ταπεινά, καθήμενος πάνω σε ένα γαϊδουράκι και πλαισιούμενος όχι από παρασημοφορημένους πολεμοχαρείς αξιωματούχους, αλλά από απλούς ψαράδες. Εν τούτης ο εβραϊκός λαός τον ανακηρύσει βασιλιά του Ισραήλ. Δεν αφιβάλλει, γνωρίζει καλά τις γραφές, γνωρίζει την προφητεία του Ζαχαρία αιώνες πριν: «Μη φοβού θύγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πραείς επί πόλων όνου καθήμερον». Αυτός όμως ο καρδιογνώστης γνωρίζει, ξέρει πως αυτή η λαμπρή υποδοχή, αυτά τα αισθήματα θαυμασμού και αναγνώρισης θα εξανεμιστούν πολύ σύντομα. Γνωρίζει πως αυτή
η μεγαλειώδης υποδοχή σε λίγες μέρες θα μετατραπεί σε αγανάκτηση και μίσος. Γνωρίζει πως ο ενθουσιασμός των όσανά και των βαΐων δεν θα κρατήσει για πολύ, αλλά θα μετατραπεί στο οργύλο και απέσιο άρων, άρων, σταύρωσον αυτών. Γι' αυτό και παραμένει σιωπηλός και συγκρατημένος, όπως εξάλλου συνέβη σε όλες τις μεγάλες στιγμές του επίγειου βίου του. Οι Εβραίοι περίμεναν τον Χριστόν σαν ένα εγκόσμιο βασιλιά, στρατιλάτη, ο οποίος θα κατατρόπωνε τον Ρωμαϊκό στρατό, θα ελευθέρωνε τον Εβραϊκό λαό και θα ανακήρυσε τα Ιεροσόλυμα πρωτεύουσαν όλου του κόσμου, εγκαθιστώντας εκεί τον βασιλικό του θρόνο. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε στον κόσμο να εγκαταστήσει πολιτικοστρατιωτική εξουσία με νοοτροπία κοσμική. Ο Χριστός ήρθε στην γη για να κυριαρχήσει και να βασιλεύσει πού? Στις καρδιές των ανθρώπων, να τις μεταμορφώσει και να τις εμπνεύσει στη δημιουργία των υψηλότερων συναισθημάτων της αγάπης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της συναδέλφωσης των ανθρώπων και των λαών. Ο Χριστός είναι πράγματι βασιλιάς, όχι όμως ένας επίγειος βασιλιάς, ούτε βεβαίως ο βασιλιάς του Ισραήλ, όπως τον εννοούσαν και οι τρεις μάγοι της Ανατολής. «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων», διερωτήθηκαν. Ο Χριστός είναι πράγματι βασιλιάς, αλλά βασιλιάς μιας άλλης βασιλείας, της ουράνιας, αιώνιας βασιλείας. Η βασιλεία η εμή που και στην εκ του κόσμου τούτου ας βεβαίωσε ο Κύριος. Ο Χριστός ένα έχει θρόνο, το σταυρόν του, και ένα έχει ανάκτορο, τις καρδιές των ανθρώπων. Η αγάπη είναι το βασίλειο του Χριστού, η αγάπη που διαλάλησε πάνω στον Γολγοθά. Μόλις οι Εβραίοι το κατάλαβαν αυτό, μόλις δηλαδή αντιλήφθηκαν ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να γκρεμίσει τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και να οδηγήσει και πάλι τον Ισραηλιτικό λαό στην παγκόσμια κυριαρχία, τότε αδίσταχτα τον πρόδωσαν και τον έσυραν στο μαρτύριο του Σταυρού. Έπειτα από τον πρωτοφανή θρίαμβο έρχεται η έσχατη περιφρόνηση. Έπειτα από τα ενθουσιώδη οσανά έρχονται τα άγρια και μοχθηρά και απέσια σταυρωθήτω. Ας τον υποδέχθησαν και ας τον επεφήμισαν πριν λίγες μέρες ως βασιλιά. Αύριο το πρωί ενώπιον του Πιλάτου θα τον αρνούνται και θα λέγουν «Ουκέ έχομεν βασιλέα ημί Κέσσαρα». Ας τους έθεψε αυτός στην έρημο με το μάνα. Αυτοί τώρα θα του προσφέρουν χολήν. Ας τους πότισε τότε με είδωρ θαυμαστό από τον βράχον. Αυτοί στη φλογερή δίψα του σταυρικού μαρτυρίου του θα τον ποτίσουν με όξος. Ας θεράπευσε τους παραλυτικούς που έφεραν κοντά του. Αυτοί τώρα θα τον προδώσουν και θα τον προσιλώσουν στο σταυρό. Ας επανέφερε στη ζωή τους νεκρούς τους. Αυτοί θα το θανατώσουν τώρα. Θα θανατώσουν αυτόν, τον αρχηγόν της ζωής. Ύστερα από τόσα επονίδιστα βασανιστήρια, ύστερα από εμπτισμούς
κολαφισμούς και μάστιγες και χλεβασμούς. Θα οδηγήσουν αυτόν τον θεάνθρωπον και λυτρωτήν του κόσμου, σωτήρα Χριστό, να υποστεί το όνειδος και την οδύνη του σταυρικού θανάτου. Ο Χριστός είναι το εσφραγισμένον αρνίον της Αποκαλύψεως που οδηγήθηκε στην κορυφή του Γόλγοθα και εκεί έχισε το αίμα του για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Χριστιανοί μου, από σήμερα εισερχόμαστε σε μια καινούργια φάση του πνευματικού μας αγώνα. Ο θριαμβευτικός τόνος της Εκκλησίας μας από σήμερα το εσπέρας αλλάζει. Ενώ σήμερα το πρωί βλέπουμε τον Χριστόν στεφανωμένον βασιλέα, απόψε θα τον δούμε άκανθο στεφανωμένον νυμφίον. Από σήμερα το βράδυ αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου. Η εβδομάδα αυτή κλίμακοτά μας παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις των μαρτυρικών παθημάτων του Σωτήρα μας Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει από την πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Τα πάθη τα σεπτά, η παρούσα ημέρα ως φώτα σωστικά ανατέλει το κόσμο. Μεγάλην ονόμασαν την εβδομάδα αυτή που εκτείνεται από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Και δίκαια, αφού κατά την εβδομάδα αυτή έλαβαν χώρα τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα γεγονότα από όσα δημιουργήθηκαν ποτέ πάνω στη γη. Γεγονότα ύψης της σημασίας για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ονομάζομαι δε την εβδομάδα μεγάλην, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος και συνεχίζει, όχι διότι έχει περισσότερας ώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς τον υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερας ώρας, ούτε επειδή έχει περισσότερας ημέρας, καθώς όλη εβδομάδα έχουν τον αυτόν αριθμό ημερών. Γιατί λοιπόν ονομάζομαι αυτήν μεγάλην, ερωτά ο Ιερός Πατήρ. Επειδή κατά αυτήν συνέβησαν μεγάλα και ανέκφραστα δημάς αγαθά, διότι κατά αυτήν κατέπαυσεν ο μακροχρόνιος πόλεμος, κατηργήθη ο θάνατος, εξυφανίστη η κατάρα, κατελήθη η τυραννική εξουσία του διαβόλου, ηρπάγησαν οι αιχμάλωτοι αυτού, έγινε συνδιαλλαγή μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, ο ουρανός έγινε βατός για την ανθρωπίνη φύση, οι άνθρωποι επεκοινώνησαν μετά των αγγέλων, ενώθησαν τα χωρισμένα, αφηρέθη ο φραγμός, αφηρέχθη το κλείδωμα της θύρας, ο Θεός της ειρήνης ειρηνοποίησε τα ουράνια και τα επίγεια. Γι' αυτό λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάζουμε την εβδομάδα μεγάλη, επειδή κατά αυτήν τόσας μεγάλας δωρεάς εχάρισεν εις ημάς ο Θεός. Θα ήταν όμως παράληψη, αν δεν τονίζαμε ότι το κεντρικό γεγονός της εβδομάδας αυτής, της Αγίας και Μεγάλης, έγκυται στην σύσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Κύριο. Κατά την Αγία Νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, στο Υπερόον, ο Κύριος παρέδωσε τα τίμια δώρα στην Εκκλησία Του, λέγοντας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών».
Ιερά αυτή στιγμή υπήρξε αποφασιστική για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, γιατί έκτοτε όλοι οι χριστιανοί με συνοχή καρδίας λαμβάνουν σώμα και αίμα Κυρίου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Το θλιβερόν διάγραμμα μέσα στο οποίο κινούνται τα δραματικά εκείνα γεγονότα που κατέληξαν στο μαρτύριο του δεδοξασμένου Θεανθρώπου είναι, αγαπητοί χριστιανοί, η προδοσία, το ψεύδος, η εσκεμμένα βεβιασμένη συνοπτική διαδικασία, η εγκατάλειψη από όλους, η εξουθένωση, ο σταυρός. Τι να πρωτοσκεφτεί κανείς, το ράπισμα των υπηρετών, τους κολαφισμούς των στρατιωτών, τις πληγές του ακάνθινου στεφάνου, το τρομερό μαρτύριο του φραγγελώματος, το κορύφωμα του σταυρικού του θανάτου. Αυτή η ανατομία του θείου δράματος και η εκούσια προσφορά ενός αθώου και αναμάρτητου του Θεανθρώπου Χριστού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους γεμίζει κάθε ανθρώπινη καρδιά με θλίψη και συγκίνηση. Μας φέρνει όλους σε πένθος και κατακραυγή. Δεν πρέπει όμως να βιώνουμε έτσι, δηλαδή συναισθηματικά και εξωτερικά, τα πάθη και το σταυρό του Κυρίου, αλλά να τα βιώνουμε εσωτερικά, υπαρξιακά. Ουδόλως ωφελεί ο επιτάφιος θρήνος μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο, αν δεν είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε και συγκοινωνοί των παθημάτων Του. Η Εκκλησία μας προτρέπει τούτες τις Άγιες ημέρες. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές. Η νέκρωση της σάρκας πάνω στο σταυρό και ο ενταφιασμός του σώματος της αμαρτίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συναναστηθούμε μαζί με τον Χριστό στη αιώνια ζωή. Όταν συσταυρωθούμε και συναποθάνουμε μαζί με τον Χριστό, τότε θα συζήσουμε μαζί Του. Και βέβαια μην νομίζετε ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα σταυρό, να μας καρφώσουν πάνω και έτσι συσταυρούμεθα με τον Χριστό. Η δική μας πρέπει να το καταλάβουμε. Η θυσία είναι ανέμαχτη. Ναι, αδελφοί μου, ανέμαχτη είναι η δική μας θυσία. Των παλαιών άνθρωπων, με τα πάθη και τις αδυναμίες του, καλούμαστε να καθυλώσουμε πάνω στο σταυρό, να ενταφιάσουμε κάθε τι το φθαρτό και εφήμερο, για να προσδοκούμε μαζί με την Ανάσταση του Σωτήρα μας Χριστού και τη δική μας συνανάσταση. Αυτός, τον οποίον σε λίγες μέρες θα δούμε να κρέμεται πάνω στο σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες, σταυρώθηκε για να εξαλείψει τη δική μας ενοχή και να μας απαλλάξει από την αιώνια καταδίκη. Δεν μπορούμε λοιπόν με χείλη βέβυλα να αποθέσουμε τον ασπασμό μας στα άχραντα πόδια Του. Δεν μπορούμε με ψυχές ρυπαρές και βεβορβορωμένες να κοινωνήσουμε το Άγιο Σώμα και το Άγιο Αίμα Του, αν δεσπεύσουμε προηγουμένως να εκδηλώσουμε την αγάπη μας προς τον εσταυρωμένο Σωτήρα μας με μια ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση, γιατί μόνο έτσι θα πει και σε μας αφέονται οι αμαρτίες σου. Επολέ ότι η αγάπη σας πολύ. Τα ωραιότερα άνθη με τα οποία πρέπει να περιβάλλουμε το σταυρό Του και τα ευωδέστερα μοίρα με τα οποία πρέπει
να ράνουμε το νεκρό σώμα του παθόντος και σταυρωθέντος σωτήρα Χριστού. Είναι η έμπραχτη προς τον πλησίον αγάπη μας. Η αγάπη μας προς τους πάσχοντας και έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας. Είναι τα καλά μας έργα που θα απορρέουν όμως από τη θερμή και ζωντανή πίστη μας προς τον Θεό. Όλα αυτά είναι η πραγματοποίηση της μεγάλης εντολής Του, εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Σήμερα δυστυχώς η αγάπη και η ταπείνωση που απορρέουν από το Σταυρό του Κυρίου δεν βρίσκονται ψηλά στην κλίμακα των αξιών μας. Ακόμα και εμείς οι πιστοί χριστιανοί, ακόμα και εμείς οι κληρικοί, λησμονούμε ότι ο ένδοξος και αιώνιος βασιλιάς είναι ακριβώς ο από αγάπη προς τον άνθρωπο πάνω στο Σταυρόν υψωθής Κύριος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σήμερα ο πειρασμός του κόσμου έρχεται ισχυρότατος και κλονίζει την πίστη μας και εμβάλλει στη ψυχή μας την αμφιβολία. Σήμερα οι άνθρωποι πλανώνται και απορρίπτουν το Σταυρόν του εσταυρωμένου Ιησού σαν βαρύ και δυσβάστακτο. Θεωρούν τις εντολές και το θέλημά Του ως δεσμευτικά της χαράς και των απολαύσεών τους. Γι' αυτό και το κατάντημα της κοινωνίας μας δεν έχει όρια. Τα εγκλήματα, τα ανομήματα, η φθορά του ανθρώπου, η κατάπτωση όλων των θεσμών και όλων των αξιών, η αδικία, η κλοπή, η ατιμία, οι απάτες, τα διαζύγια, οι διαλυμένες οικογένειες, οι δολοφονίες και τόσα άλλα κακά είναι οι εφιάλτες της κοινωνίας μας. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί αφήσαμε τον Χριστό να απουσιάζει από τη ζωή μας, να απουσιάζει από την οικογένεια, να απουσιάζει από τα σχολεία, να απουσιάζει από την κοινωνία, να απουσιάζει από το έθρος μας. Γιατί λοιπόν απορούμε για το συνεχιζόμενο δράμα του διχασμού της πατρίδας μας, που βία και ανιστόρητα και τεχνητά προκάλεσε η τουρκική κακουργία του 1974 και που για 50 τώρα χρόνια συνεχίζεται δυστυχώς εξαιτίας της ανάλγητης ακαμψίας των ανώμων συμφερόντων των μεγάλων της γης. Για 50 τώρα χρόνια οι τουρκομανικές σημαίες με το μισοφέγγαρο εξακολουθούν ακόμα να ανεμίζουν ανεμπόδιστες, τέμνοντας στα δυο τη μαρτυρική μας πατρίδα. Για 50 τώρα χρόνια το προαιώνιον δουλικό σκότος συνεχίζει να εξαπλώνεται και να σκεπάζει σαν μαύρος νεκρικός μανδύας τα τουρκοπατημένα βόρεια εδάφη μας. Για 50 τώρα χρόνια βλέπουμε την αδικία να επικρατεί, την κακία να κατησχύει, την βία να θριαμβεύει, την δικαιοσύνη να σταυρώνεται, την ελευθερία να διώκεται και την ακροτηριασμένη ή μη κατεχόμενη πατρίδα μας να στενάζει και να ολοφύρεται κάτω από το βαρύ τέλμα του βάρβαρου Ασιάτη επιδρομέα. Ουδέποτε άλλοτε η ηθική και το δίκαιο καταπατήθηκαν με τόσο βάναυσον τρόπο όσο στην περίπτωση της Κύπρου από τον Τούρκο εισβολέα, ο οποίος με την επιρμένη νοφρήν του εξακολουθεί να ασελγεί σε βάρος της ευατομαυμένης πατρίδας μας. Και όλα αυτά μπροστά σε μια εκνευριστική, ένοχη σιωπή και αδιαφορία των ισχυρών της γης, οι οποίοι μασάνε τα λόγια τους και παθαίνουν ευνίδια αγκύλωση οι δυνάμεις τους όταν πρόκειται να καταδικάσουν
την επεκτατική της Τουρκίας βουλιμία και αρπακτική μανία. Εύλογα λοιπόν διερωτάται κανείς γιατί αυτή η επιλεκτική ηθική ευαισθησία των μεγάλων της γης, γιατί για μένα την Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, να επιδεικνύεται τόση ευαισθησία και να χορηγείται απίστευτος πακτολός εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνά της δήθεν, ενώ μπροστά στο δικό μας δράμα για 50 τώρα χρόνια παραμένουν ανάλγητοι και ασυγκίνητοι απαθείς θεατές στις κερκίδες. Δυστυχώς, η συμπεριφορά αυτών που κρατούν σήμερα στα χέρια τους τα ηνία του κόσμου πιστοποιεί πολιτικών κινησμών, ηθική γυμνότητα και του δικαίου απόλυτη χρεοκοπία. Χριστιανοί μου, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, οι ατομικές, οι οικογενειακές, οι κοινωνικές και οι εθνικές, είναι έκφραση και εκδήλωση της παιδαγωγικής αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και δεν πρέπει να καμπτόμαστε και να απογοητευόμαστε. Να ενθυμούμαστε πάντοτε την προτροπή και νουθεσία του ίδιου του Θεού, όπως την διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τι λέγει εκεί? «Υιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Μας τη γη δε πάντα ιών ον παραδέχεται». Δηλαδή, παιδί μου, μας λέγει το Πνεύμα του Θεού, να μην παραμελείς και να μην λησμονείς την ωφέλεια που φέρει η διαμέσου των θλίψεων παιδαγωγία του Κυρίου και να μην αποθαρρύνεσαι όταν ο Κύριος χρησιμοποιεί το μέσο των θλίψεων για να σε νουθετήσει. Γιατί εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις, αλλά ο πόνος αυτός είναι πόνος γλυκής, είναι πόνος λυτρωτικός, γιατί οδηγεί πλησίον εκείνου από τον οποίον πηγάζει η σωτηρία και η λύτρωση. Όσοι λαοί και όσα έθνη απεμπόλυσαν τον Χριστό και τον εξόρισαν από τη ζωή τους, όπως δυστυχώς κάναμε και εμείς, αδελφοί, αλλά έκλαψαν πικρά και μετανόησαν, τότε αυτοί σώθηκαν. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς, αν θέλουμε το έλεος του Θεού, αν θέλουμε να έλθουν καινοί αναψύξεως από τα τρομερά της αποστασίας μας δεινά, αν δεν πιστέψουμε στο Χριστό, αν δεν κατανοήσουμε ειλικρινά και αν δεν επαναφέρουμε στο κέντρο της ζωής μας και πάλι τον Θεάνθρωπο Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστό. Ένα λοιπόν μας απομένει: να ανακηρύξουμε βασιλιά της καρδιάς μας τον Χριστό, βασιλιά της οικογένειάς μας τον Χριστό, βασιλιά του λαού μας τον Χριστό, βασιλιά του έθνους μας τον Χριστό. Αν αυτό γίνει, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο πολυεύσπλαχνος Θεός θα ακούσει την προσευχή μας, θα δει τα δάκρυα της μετάνοιάς μας και θα μας συγχωρήσει, και η πατρίδα μας και το έθνος μας, να είστε βέβαιοι, θα σωθούν. Αμήν.